κόντι μνήμη εδώ. Πάμε να το δούμε και επανερχόμαστε με τον κύριο Οικονόμου. Με τους κυρίους Οικονόμου, που μάλλον θα θέλει να τοποθετηθεί και ο κύριος Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία. Ελάτε. Εδώ δεν μπορεί να κερδίσει πόντο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να κερδίσει πόντο. Με ρωτάτε αν θα το κόβαμε τώρα. Με ρωτήσατε αυτό και θα πάμε στο πρόγραμμα. Με ρωτήσατε αν θα το κόβαμε. Η απάντηση είναι ότι αφού το ψηφίζουμε, προφανώς δεν το κόβω. Θα το δώσετε κι εσείς του χρόνου, επομένως, αν είστε ισχύει. Κυβέρνηση. Ισχύει αυτό. Ό,τι ψηφίζουμε, μας δεσμεύει. Τώρα όμως θα έρθω στη διακατάσταση. Ό,τι ψηφίζετε σας δεσμεύει, αλλά τελικά δεν σας δεσμεύει τόσο, κύριε Οικονόμου. Λογικά μιλάει ο κύριος Βορύδης. Ναι. Για το συμβούλιο. Παράλογο όλο αυτό που κάνετε τώρα. Και πραγματικά το 2020 θα υπάρξει η 13η σύνταξη το που έδινε ο κύριος Τσίπρας. Τι άλλο. Θα θέλαμε, εγώ πραγματικά, θα ήθελα να υπάρχει. Καταλαβαίνω ότι κοροϊδεύει τον Ελληνικό λαό, έτσι, υπάρχει, στα μούτρα του, αλλά θα εντάξει. Θα πρέπει να υπήρχε μια πραγματική 13η σύνταξη. Και όχι αυτές οι μυθολογίες και αυτές οι ασυνάδες. Αλλά μέχρι να υπάρξει πραγματική, ας κόψετε και αυτήν που υπάρχει. Επιμένετε να δείτε μύθο ότι 13η σύνταξη. Δεν κόβεται. Ακούστε να δείτε. Καλός είναι ο λαϊκισμός. Καλή είναι η δεν πολιτική. Λαϊκίζω εγώ, κύριε Οικονόμου. Δεν λέω για εσάς. Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Μην πετάγεστε εκεί που δεν σας δίνω ευθύνη. Εκεί λοιπόν αυτοί που λαϊκίζουν και αυτοί που νομίζουν ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο κάνουν μεγάλο λάθος. Πρώτον, γιατί έχοντας υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα τοποθετήθηκαμε στο 19 τέσσερις φορές. Και αν χρειαστεί να ξανατοποθετηθούν, να είστε σίγουροι, όχι γιατί το λέω εγώ αυθαίρετος, είναι τα δείγματα που παντού παίρνουμε όλοι όσοι κινούμαστε στην κοινωνία, αλλά και οι μετρήσεις που γίνονται. Μάλιστα. Ότι όχι μόνο. Τοποθετήθηκαμε ψέματα, κύριε Οικονόμου, είπατε ψέματα. Ακούστε, όχι μόνο. Στην ανάπτυξη, στην κατώτατο του μισθού, στην αύξηση μπροστά του ΑΕΠ. Να πάω και στον κύριο Οικονόμου, τον άλλο κύριο Οικονόμου. Έχει μπροστά του ο κόσμος δείγματα γραφής. Προφανώς. Δεν έχει την εικόνα τη συνολική, έχει τα δείγματα γραφής. Να σας πω ένα δείγμα γραφής. Να σας πω κάτι. Διοικητή στο νοσοκομείο Πρέβεζας βάλανε τον γραμματέα της Νότια Άρτας και στην Άρτα τον πρώην γραμματέα της Νότια Πρέβεζας. Έχουμε πει πολύ εδώ. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ, λοιπόν, αυτά είναι τα δείγματα γραφής. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω. Εσείς ισχυρίζεστε ότι τα κομματικά στελέχη δεν είναι άριστη. Όχι, άλλο λέγατε, κύριε Οικονόμου, αφήστε τα αυτά. Λέγατε ότι δεν θα αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Ισχυρίζεστε ότι τα κομματικά στελέχη αφήστε δεν είναι άριστη. Καλά, πλαστά πτυχία σας πιάσανε τα στελέχη σας. Υπουργό. Ο υπουργός. Ο υπουργός εξωτερικών, είναι για ο κύριος Διαμαντάρης. Ο κύριος Διαμαντάρης. Είπε ότι δεν είχε πτυχίο. Δήλωνε ότι είναι πτυχιούχος και δεν είναι πτυχίο. Και βγήκατε και είπατε ότι δεν είναι πτυχίουχος. Από ό,τι έμαθα είστε και δύο δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω ότι είστε δημοσιογράφος, κύριε Μπάρκα, αλλά αφού είστε δημοσιογράφος, θα είδατε την επόμενη ανακοίνωση που έγινε μέσα από τηλεοπτικό στούντιο. Ότι πραγματικά είχε το πτυχίο του άνθρωπο. Ποιο το είπε, όχι. Όχι, παρετήθηκε. Ότι είχε χαρτιά που παρετήθηκε. Γιατί παρετήθηκε. Όμως. Αφού είχε πτυχίο, γιατί παρετήθηκε. Για το ασυμβίβαστο ήταν. Γιατί παρετήθηκε. Κύριε, πρέπει να προχωρήσω γιατί ο χρόνο είναι αμήλικτο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Επιτρέψτε μου όμω γιατί πρέπει. Τη θέση μου, αλλά κύριε Οικονόμου, καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνουν κάποια θέματα. Το καταλαβαίνω. Πρέπει να τα απαντήσω. Όταν λοιπόν για το θέμα του πτυχίου του κ. Διαμαντάρη. Είδαμε και NBA που τελικά ήταν μάστερ. Ελάτε, ελάτε. Είναι για το ασυμβίβαστο οικονομική δραστηριότητα ή όχι, αμέσω καταλαβαίνετε ότι. Κύριε Οικονόμου του κινήματο αλλαγή. Επειδή μιλήσαμε. Ελάτε, ελάτε. Σα παρακαλώ, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι η οικονομία. Εδώ πέρα, καλό είναι να λέμε ότι οι κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης δεν συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Μια χαρά έχουν φανεί τα αποτελέσματά τους. Όπως λέγαμε προεκλογικά, θα δώσει πολλά σε λίγους και λίγους σε πολλούς. Το μόνο που δεν έχει δώσει από αυτά είναι τα λίγα στους πολλούς. Αναμένουμε, ελπίζει, ευχολόγιο αυτό. Αλλά σε πρώτη φάση, ότι όλοι θα μου επιτρέψει να τελειώσω, γιατί θα θέλει μια ολοκληρωμένη απάντηση. Στο συγκεκριμένο λοιπόν, για να επανέλθω,
Καλό θα είναι να ξέρουμε τι γίνεται. Η πολιτική, η οικονομική της παρούσας κυβέρνησης στον αντιπολίτευση είναι διατυπωμένη, είναι η απορρίθμιση της αγοράς. Και αυτό κάπως, δίνοντας πολλά, εννοώ εξουσία και δυνατότητες σε λίγους, ξαφνικά κάπως, μαγικά, όλοι θα περάσουμε καλύτερα. Λοιπόν, δεν αποδεικνύεται. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι συγκεκριμένα. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής.